Ναι, ελάτε κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάμε, εντάξει όλα? Με μέτωπο με την πανδημία, με ένα μέτωπο εσωτερικό και με μέτωπο με την Τουρκία, κάποιο μέτωπο πρέπει να κλείσουμε, πιστεύω. Τι γίνεται, οι γειτονές μας πώς θα πάνε? Μια χαρά φιλικούς τους βλέπω. Δεν είναι έτσι. Χθες είχαμε πολύ σκληρές δηλώσεις από τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, ο οποίος χαρακτήρισε εχθρική ενέργεια της Ελλάδας στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Δηλαδή, πραγματικά, η παραφροσύνη, με πολιτικούς όρους το λέω, έχει παρισφρήσει στην Τουρκία και δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί πού το πάει τελικά αυτή η χώρα. Δεν τους άρεσε, δηλαδή, κύριε Καλεντερίδη, προφανώς η εξέλιξη. Δεν τους άρεσε η εξέλιξη προφανώς στην Αίγυπτο, που προφανώς πήραμε. Ακούστε, αυτό θα μπορούσαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους με έναν άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί εχθρική ενέργεια η επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών και η συνάντησή του με έναν άλλον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτά δεν έχουν γίνει. Παρακολουθώ 30 χρόνια τις διεθνείς σχέσεις. Τέτοια πράγματα δεν τα έχω παρακολουθήσει ποτέ πουθενά, ούτε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Γιατί είναι το μοναδικό που κάνει η Τουρκία και σας παραξένεψε, κύριε Καλεντερίδη? Εσείς εδώ μας έχετε ειδικός. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επισκέπτονται την Άγκυρα ο Σάρλ Μισελ και η Φόντερ Λάιεν, δηλαδή οι δύο κορυφαίοι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, προς αναζήτηση θετικής αζέντας με την Τουρκία. Δηλαδή τη στιγμή που η Τουρκία αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας να στέλνει πολεμικά σκάφη, πλοία στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία κινδυνεύουν από την τουρκική επιθετικότητα. Τη στιγμή που ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας μόλις χθες είπε... Και βγαίνουν ότι... και οι φρεγάτες στο Αιγαίο. Είδαμε τη γαλάζια πατρίδα, τη στιγμή που συνεχίζει να ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο... τη στιγμή που οι τουρκικές προκλήσεις δεν έχουν σταματήσει, με εξαίρεση τα ερευνητικά πλοία... Η Ευρώπη αναζητεί θετική ατζέντα με την Τουρκία. Αυτό ας το συγκρατήσουμε και πιστεύω ότι σε αυτό βάλαμε και εμείς το δαχτυλάκι μας, το χεράκι μας, αποδεχόμενοι τις διερευνητικές χωρίς όρους. Τώρα έπρεπε η Ελλάδα να βάλει σκληρούς όρους για την ένωση των διερευνητικών και αν τις έβαζε δεν θα είχαμε αυτές τις προκλήσεις. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, χθες είχαμε, πιστεύω, μια πολύ θετική εξέλιξη στην Κύπρο. Ήταν στην Κύπρο ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, ο οποίος έκανε δύο πράγματα βασικά, τα οποία πρέπει, πιστεύω, να αναφέρουμε. Το πρώτο, είπε ότι το Ισραήλ και η Κύπρος θα κάνουν συνεργασία για κοινή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στο Λεβιάθαν και στην Αφροδίτη. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Η Τουρκία μέχρι σήμερα απειλούσε και έλεγε: κανένα ενεργειακό πρόγραμμα στη Μεσόγειο δεν μπορεί να λειτουργήσει, στο οποίο δεν συμμετέχει η Τουρκία. Εδώ βλέπουμε ότι το Ισραήλ γίνεται μέρος πλέον του προγράμματος εκμετάλλευσης του Αφροδίτη, που σημαίνει εκεί η Τουρκία, εάν προσπαθήσει να παρέμβει, θα βγει μπροστά στο Ισραήλ. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, είναι η παρένεση του Τούρκου. Σωστό είναι, αλλά δεν τα βλέπουμε ποτέ στην πράξη, κύριε Καλεντερίδη μου. Αυτό περιμένετε, υπάρχουν στάδια. Θεωρώ ότι ήταν θετική εξέλιξη, είναι συμφωνία αυτό που σας είπα, συμφώνησαν. Το δεύτερο όμως είναι η παρένεση του Ισραηλινού Υπουργού Ενέργειας προς την Τουρκία, πατώντας το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και είπε στην Τουρκία: εγκαταλείψτε αυτή τη ρητορική και αντί για χώρα που προκαλεί τις εντάσεις, ελάτε μαζί μας στο φόρουμ, το Gas Forum της Ανατολικής Μεσογείου, να γίνετε μέρος της λύσης. Δηλαδή θέλω να πω ότι παρότι η Τουρκία προσπαθεί να στήσει γέφυρες και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, τα μηνύματα που παίρνει τουλάχιστον από το Ισραήλ είναι ξεκάθαρα: ελάτε μαζί μας, αλλά με όρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Κύριε Καλεντερίδη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για την τοποθέτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Ήταν ο κύριος Καλεντερίδης, ο δικός μας αναλυτής, και τον ευχαριστούμε θερμά. Είχε και δύο αισιόδοξα πράγματα.